Ωραία, πηγαίνουνε. Να τους κάνω εγώ ένα buff. Ω, τους διώχνει. Πηγαίνετε, ρε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Arc Crystal Isles Plus. Yay. Λοιπόν, έχω έτοιμο το στρατό μου από Rex για το boss. Ναι, όλα είναι έτοιμα. Πού είναι, αρένα, R2, R3, R4, 5, 6, 8, 9, 10, μέχρι το 14. Από εδώ έχουμε 7 θηλυκά και από εδώ έχουμε 7 αρσενικά. Δεν ξέρω γιατί τα χώρισα έτσι, αλλά εφόσον έτυχαν μισά-μισά στις γέννες, είπα να τα κάνω έτσι. Όλα έχουν ακριβώς τα ίδια στατιστικά, 11 πόντους στο health και 14 πόντους στο melee damage. Και τα υπόλοιπα νομίζω είναι πάνω κάτω ίδια. Κάποιο έχει ένα πιο πάνω stamina, oxygen και δεν ξέρω εγώ αν αλλάζει κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία για τον boss. Έχω βάλει tracker σε όλα, όπως βλέπετε είναι αυτό το play κονίδιο, mob δεν ξέρω τι είναι. Και έχω βάλει saddles σε όλα. Έχουν όλα περίπου 30 με 34 levels, αναλόγως πότε γεννήθηκαν και πόσο καιρό είναι στην μπάλα. Ναι, κάπου εκεί. Και θα πρέπει να δώσουμε αυτά τα levels τώρα κάπου, για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε. Ίσως πάμε σε boss σήμερα, ίσως να μην προλάβουμε, θα δούμε. Όπως και να έχει, αν δεν προλάβουμε σήμερα να πάμε σε boss, να ξέρετε ότι σήμερα στις 3 η ώρα έχουμε live stream, οπότε σίγουρα στο live stream θα πάμε. Όπως και να έχει θα πάμε, είτε πάμε σήμερα εδώ στο βίντεο είτε όχι, στο live stream στις 3 η ώρα θα πάμε σίγουρα. Λοιπόν, ξεκινάει με 38.000 health. Αν δώσω ένα, πάει 39.999.4. Άλλο ένα, ωραία. Από ό,τι φαίνεται παίρνει κάπου 2.000 με κάθε level. Δεν ξέρω αν θέλω να το πάω 50.000. Ναι. Γιατί όχι θα μου πεις. 50.000. Και το μίλι πόσο βγάζει, πόσο πάει. Εφόσον περνάει τις 2.000 είμαστε καλά. Ωραία. Σκέφτομαι να τα κάνω έτσι όλα τα ρεξάκια μου. Νομίζω είναι αρκετά καλά. Για να δούμε και το 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. 6 health και όλο μίλι. 6 health και όλο μίλι. Ωραία, άρα μπορώ να το κάνω και από κάτω εφόσον τώρα ξέρω πόσο θέλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και όλο μίλη. Απλά όταν δεν είμαι πάνω στο Rex αργεί να ανανεωθεί, αλλά άμα ξέρω ακριβώς πόσους πόντους πρέπει να δώσω είμαι κομπλέ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και όλο μίλη. Ωραία, λοιπόν, δίνω εγώ και στους υπόλοιπους και τα λέμε σε λιγάκι. Και ο τελευταίος Rex και όλα είναι πανέτοιμα. Όλοι οι Rex έχουν 50.000 health και 2.000 melee damage. Μια χαρούλα. Λοιπόν, θα τους βάλω τώρα εγώ σε μπάλα για να κάνουν heal. Γιατί κάνουν heal και εδώ, αλλά αν φύγω μακριά από την περιοχή δεν θα κάνουν heal όταν είναι εκτός render distance, οπότε βολεύει καλύτερα να είναι στην παλίτσα. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να τρώνε κιόλας, γιατί εδώ θα μου φάνει όλο μου το φαγητό και θα πρέπει πάλι να μαζεύω. Καλά, ούτως ή άλλως θα πρέπει να μαζεύω τόσα μωρά που κάνω με τους Rex, αλλά τέλος πάντων, ναι, η οικονομία δεν πλάπτει. Λοιπόν, πού να τους βάλω, τους βάλω εδώ. Λοιπόν, πέτα τους Rex εδώ, μισό λεπτό, λουβουλού, μπράβο. Ναι, και θέλω να πάρω αυτά τα ζωάκια εδώ μαζί μου, γιατί έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν είμαστε, τι έπαθε ο ουρανός, ακόμα έτοιμοι. Α, βρέχει. Μας λείπει αυτό το πράγμα που παίρνουμε όταν σκοτώνουμε το πτερανόντον. Δεν το έχω μαζί μου, γιατί δεν το έχω. Ας πάρουμε και το πτερανόντον. Αυτό που παίρνουμε από το Alpha Wyvern δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, γιατί δεν έχουμε σκοτώσει ακόμα Alpha Wyvern. Δεν βρήκαμε την προηγούμενη φορά. Τι ψάχνω. Ναι, θέλω το teleporter να το βάλω εκεί κάπου. Και θέλω και το πτερανόντον για να πάμε λίγο γρήγορα. Ωραία. Για πάμε. Εδώ. Mm-hmm. Αυτό το πτερανόντον έχει πολλά level στην ταχύτητα. Βλέπετε, έχω δώσει 25 level στην ταχύτητα.
Και τώρα προσπαθώ να φτάσω το 1500 στο stamina. Είχε λίγο μικρό αρχικό. Όχι, 7 πόντους είχε. Απλά έτσι είναι νερφαρισμένα. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχω δώσει ούτε health ούτε melee. Έχω δώσει 300% ταχύτητα. Και όλα τα άλλα το δίνω στο stamina για να πάει 1500. Όταν το stamina καταφέρω να το πάω 1500 σιγά σιγά, τότε θα συνεχίσω πάλι με την ταχύτητα. Αλλά δεν έχει νόημα να δώσω μόνο ταχύτητα, γιατί θα κουράζεται συνέχεια και θα πρέπει συνέχεια να προσγειώνομαι. Και ουσιαστικά θα κάνουμε περισσότερη ώρα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Από το σπίτι μέχρι την έρημο έφτασε ίσα ίσα το στάμινα. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε μία μπάλα, όχι θα το πυροβολήσουμε, έτσι. Και θα πάρουμε, ωραία βάλτε εκεί πάνω, θα πάρουμε, έχω και το ρεκ, έχω έναν ρεξ. Δεν είναι κάποιος από τους R, γιατί όπως βλέπετε έχει μικρό health, έχει μόνο 7. Όμως έχει 14 levels στο melee damage. Και θα ήθελα τώρα που θα πάμε να σκοτώσουμε εδώ τα Wyvern, μήπως χρησιμοποιήσουμε αυτό. Όχι, δεν πήρα saddle. Δεν πήρα saddle. Ωραία. Θα πάω πίσω να πάρω. Δεν θα του δώσω καθόλου health, τίποτα. Θα του δώσω μόνο melee, να δούμε πόσο. Δεν θα του δώσω ακόμα, γιατί θέλω να δω και πόσο είναι το αρχικό του. Έτσι από περιέργεια. Οπότε θα πάρω εγώ το Ice. Ποιο είναι το Ice αυτό? Το Ice είναι το πιο δυνατό μας Wyvern αυτή τη στιγμή. Κάνει πάρα πολύ damage. Κάνει 1.500 damage. Και θα βάλω ένα teleporter εκεί πάνω, ώστε να έχουμε ένα σημείο εδώ να κάνουμε teleport εύκολα. Οπότε ό,τι και να γίνει, μπορούμε να κάνουμε teleport εδώ. Θα το ονομάσω εγώ Wyvern πληθυντικός. Και άστο εκεί. Δεν θα μείνει για πάντα, γι' αυτό και δεν το κάνω δημόσιο. Όταν τελειώσουμε εδώ τη δουλίτσα που θα κάνουμε τώρα, θα το κάνω pick-up. Λοιπόν, ναι, πάω να πάρω ένα saddle για τον Rex που το ξέχασα. Και επιστρέφω σε λίγο. Εδώ είμαστε. Μόλις σταμάτησε η βροχή. Τι ωραία. Λοιπόν, για έλα εδώ, Rexούλη. Πάρε αυτό. Ωραία. Έχω βάλει το teleporter εδώ, οπότε είμαι κομπλέ. Θέλω να δοκιμάσω λιγάκι το damage. Θα το δοκιμάσουμε κατευθείαν σε Wyvern από ό,τι φαίνεται. Αρχικό 1144. Πολύ ωραία. Δώσε μόνο melee damage, γιατί δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε πότε θα κάνει heal. Και κάτι μου λέει ότι έχει κι άλλο level. Ναι, έχει άλλα δύο τώρα που τα πήρε μόλις από αυτό και το Wyvern. Να δούμε πόσο damage θα κάνει με 2300. Αυτό θα είναι περίπου μια εικόνα το πόσο κάνουν και οι ρεξ που θα έχουμε για τα boss. Δεν μου φάνηκε και τόσο δυνατός, αλλά κοίτα, 1000 τόσο ήταν αρχικό, έτσι. Τώρα που έχουμε δώσει και levels, πιστεύω θα κάνει πολύ περισσότερο. Πάμε να δοκιμάσουμε, αλλά για να μην φάει πολύ damage πρέπει να κατέβω. Να ξανακατέβω. Κάθε φορά που κατεβαίνεις και ανεβαίνεις, θεωρεί το παιχνίδι ότι πέφτεις από αυτό το ύψος. Οπότε στην ουσία δεν παθαίνεις τίποτα. Ούτε εσύ, ούτε το ζώο. Λοιπόν, θα φάμε και λίγο reflection, δεν πειράζει. 1902, πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ κοντά στις 2000 damage, που πιστεύω θα τις πιάσουμε τις 2000 damage. Γιατί θα πάρουμε πολλά levels τώρα σκοτώνοντας όλα αυτά τα Wyvern. Και βέβαια τώρα, ναι, αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε αλφα Wyvern. Α, αυτό είναι ένα Wyvern απλό. Ωραία, δύο hits έχω. Άλλο ένα θέλεις. Άλλο ένα αρκεί να σε πετύχω. Μην κάνεις φωτιά πάλι, έτσι. Να, είδες, πήρα level κατευθείαν. Με ένα απλό kill, fire Wyvern 24. Τρία levels. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Φυλάμε τον Rex εδώ. Και παίρνουμε το Ice εδώ. Το Ice Wyvern. Και πάμε να βρούμε αλφα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ελάτε όλοι. Ελάτε όλοι. Όπου έχει πάρα πολλά εδώ. Α, tracker δεν το έχω βάλει. Είδες, έβαλα σε όλα τα άλλα και δεν έβαλα σε αυτό. Λοιπόν, μην κάνεις GG. Ωραία. Ωραία. Να, αυτό εδώ είναι Ember νομίζω. Ναι, αυτό. Θα δώσω κρίσταλ. Ρε, δεν πάω να το πετύχω. Θα δώσει κρίσταλ τάλεν αυτό το Ember εδώ. Όσο αντέξει ο Rex, παιδιά, όσο αντέξει, όταν δω ότι πέφτει το health του, θα τον βάλω σε. Θα κάνω teleport σπίτι και θα τον βάλω σε μπάλα. Θα συνεχίσουμε με. Πού είναι
Ξέρω ότι τώρα τα ξεμπαγκάρω εδώ που με τα δέντρα, αλλά τουλάχιστον έκανα 3-4 hit καλά. Ναι, άμα βρούμε τα σκούρα, παιδιά, έχω και άλλα ζώα εδώ να δοκιμάσουμε. Έχω και το Ice Wyvern και έχω και 3 νομίζω Crystal Wyvern πολύ καλά. Τα οποία μάλιστα έχουν και κάποιο health. Αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα με το Rex, δεν πειράζει. Όσο πιο πολλά Wyvern σκοτώνουμε, τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητες να κάνει spawn αλφα. Ωραία, πάρει ένα και άλλο ένα. Ωραία, πάει και αυτά. Τέλεια. Ωραία. 2 κρίσταλ τάλων, πάρα πολύ καλά. Φέρτε αυτά και αυτό εδώ είναι lightning, δεν το χρειαζόμαστε. Πάμε να φάμε... Αυτό είναι, ωραία. Δεν πρόκειται να το πετύχω. Δεν το πέτυχα στο φτερό λίγο. Εσύ από πού ήρθες καλέ. Ρε, από πού ήρθες. Ωραία. Ωραία. Κάνα 2 hit θα είναι, μικρό level. Εκεί να μπορέσω να το πετύχω πριν με ξαναπετύχει. Ωραία. Ωραία, μια χαρά πήγε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάει και αυτό. Ωραία. Εσύ τι είσαι. Έμπερ 7, ωραία, έλα εδώ. Αχ, δεν το πέτυχα. Ωραία, άλλη μία. Άλλη μία έτσι γρήγορα, όχι. Περιμένουμε να κάνει το γύρο του. Έλα τώρα. Έλα εδώ. Αν ο Rex είχε 7 και πέταγε θα ήταν τέλειος. Δεν γίνεται να μην το πέτυχα. Τώρα γίνεται, εντάξει, ας το έχεις εγώ. Έλα. Ωραία. Πάει. Πάει και αυτό, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δω τι είναι αυτό αριστερά μου. Lightning 29. Ωραία, θα φάμε λίγο ξύλο. Δεν πειράζει. Λέω να κάνουμε μερικά καλά hit. Πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Πολλά γρήγορα χτυπήματα. Έφυγες. Όχι, μη με, δεν έχει πεθάνει. Δεν ξέρω γιατί συνέχιζε και να μου κάνει damage. Ωραία. Μην damage. Crystal. Primate, αυτό και αυτά. Και όλα τα άλλα πάνε στα σκουπίδια. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να δούμε το. Ρε, έριξα το δεντράκι και πήρα level. Τι ωραία. Πρέπει να ήμουν πολύ ωριακά. Ωραία, μόλις σκοτώσουμε αυτό λέω να τον αφήσουμε το Rex να ξεκουραστεί. Έχει 7000 health, ε. Έχει πολύ health. Ωραία. Εδώ, έφυγες. Ωραία. Να τον αφήσουμε λίγο το Rex να ξεκουραστεί. Griffin. Ναι, παίρνω τα πράγματα εδώ από πάνω του. Πάρα πολύ ωραία. Πετάω τα άλλα. Μια μπαλίτσα. Και λέω να πάω σπίτι να πάρω τη μάσκα. Ώστε να φάμε και το Poison Wyvern που είναι από εκεί κάπου. Αλλά εδώ κύριε Poison. Εδώ, όχι. Γέλα. Ωραία. Κάνα 2 ακόμα. Άλλη μία. Όχι, άλλες 2. Δεν με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Ωραία. Τέλεια. Πάρα πολύ εύκολα. Αντί να ψάχνω εγώ για Wyverns, θα πάρω ένα βουλάκι και θα έρθουν αυτά σε μένα. Μικρό level, αλλά δεν πειράζει. Tropical Crystal 30. Ωραία. Τώρα με κυνηγάνε τα πάντα όλα. Θέλω να προσγειωθώ εδώ στην πολύ άκρη. Πας και κολλήσουν εκεί στην άκρη. Μπράβο, αυτό. Άμα καταφέρεις και τα φέρεις σε σημείο εδώ κοντά στον τοίχο, έρχονται και σταματάνε μπροστά σου. Αλλά αυτό τώρα δεν το κάνω. Αυτό πάει δεξιά-αριστερά. Άμα ερχόταν από πίσω προς τα μπροστά μου, θα μπορούσε να κολλήσει εδώ. Όπως τα άλλα. Εδώ πρέπει να σηκωθώ γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω. Τώρα που είναι πίσω μου, αν πάω και σταματήσω σε ένα τέτοιο σημείο, ουσιαστικά θα κολλήσει εδώ στη γωνίτσα. Εδώ που είναι το artifact. Εδώ πρέπει να τα φέρνουμε όλα. Εδώ. Ξύλο. Μπράβο. Ναι. Εδώ που είναι το artifact, παιδιά. Εδώ θα τα φέρνουμε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή δεν μπορώ αυτό το περίγραμμα,
Θα βγάλω τη μάσκα. Μπράβο. Και άμα δούμε κάποιο poison, την ξαναβάζω. Ας μην τη φοράω συνέχεια. Τι έχουμε εδώ. Έλα εδώ. Είναι ωραία. Λοιπόν, για έλα σε κάποια γωνίτσα. Αν και δεν είναι καλό σημείο αυτό. Δεν είναι καλό το σημείο εδώ που ήρθα. Δεν θυμάμαι που ήταν το άλλο σημείο, αλλά ναι. Κάπου θα βρούμε μια τρύπα να το... Να το κλειφτώσουμε εκεί. Τι είναι αυτό? Αλφα! Να το αλφα. Βγήκε. Ωραία. Λοιπόν, έλα εσύ εδώ στη γωνιά. Ωραία. Θες εκεί πάνω? Έλα εδώ. Εδώ. Μπράβο. Σταμάτα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήραμε και το λεβελάκι μας. Και τώρα πρέπει κάπως να καταφέρουμε να σκοτώσουμε το αλφα. Α, είμαστε τυχεροί. Είναι μικρό level. Δεν έχει καλό τέτοιο health. Έχει μόνο 6.000 health. Ρε, τα απλά wyvern έχουν περισσότερο. Λοιπόν, πάρε ένα πάγο. Δεν ξέρω αν πιάνει. Πιάνει το πάγο. Ωραία. Να στρίψω μία επιτόπου. Ρε, πολύ εύκολο είναι. Οκ, okay, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να κάνει spawn το αλφα. και 26 κρίσταλα. Και αλφα κρίσταλ τάλων. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για boss νομίζω, έτσι. Για πάμε σπίτι. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για boss. Εδώ είμαστε και πάλι μετά από αρκετή ώρα. Πέφτει ακτίνα. Πέφτει ακτίνα. Επιτέλους. Λοιπόν, για να πάμε σε boss, νομίζω γίνεται και από την ακτίνα. Δεν χρειάζεται να πάμε σε obelisk. Οπότε αν εγώ βάλω όλους τους ρεξ εδώ, ή όσους χωράνε τέλος πάντων, υποτίθεται θα τους πάρει. Αλλά για να θα το δούμε κιόλας. Λοιπόν, βάζω εγώ εδώ όσους μπορώ. Επειδή δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η ακτίνα, έχω πάρει τα γκάτσα από τα δωματιάκια. Δεν έχει γκάτσα στα δωματιάκια πλέον. Ωραία. Υπολογίστε περίπου όσο είναι ένα obelisk. Ξέρω εγώ, ναι. Να, εδώ μέσα είναι άδειο. Δεν έχει τίποτα. Ωραία. Θα ρίξω εγώ όλους τους ρεξ. Καλό είναι να κοιτάνε όλοι οι ρεξ στο ίδιο σημείο. Στην ίδια κατεύθυνση. Να μην κοιτάνε όλοι προς το κέντρο όπως το κάνουν συνήθως οι περισσότεροι. Γιατί μετά πώς θα προχωρήσουν. Όλοι θα προχωράνε προς το κέντρο και θα μπαγκάρει ο ένας μες τον άλλον. Και ναι. Καλό είναι. Α, έχει κενό εδώ. Ωραία, μπορεί να μπει ο Τύρανος. Ωραία. Καλό είναι ναι, να είναι όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Εάν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση βγαίνει το boss. Δεν νομίζω να έχω θέμα εδώ. Ναι. Αν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση βγαίνει το boss, είναι καλό να τα στρέφετε όλα προς την κατεύθυνση του boss. Ναι. Αν δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Ακόμα και αν είναι ανάποδα, τουλάχιστον θα είναι όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν. Παίρνουμε και τον Γιουτυρανό. Θα χρειαστούμε 10 Primal Crystal, εάν δεν κάνω λάθος. 5-10. Βλέπετε, από χθες μέχρι σήμερα έχουν λήξει 3. Όταν λήγει ένα Primal Crystal, γίνεται κανονικό Crystal. Δεν το χάνεις τελείως. Οπότε ξέρουμε ότι από χθες μέχρι σήμερα λήξανε 3. Μαζέψαμε κι άλλα σήμερα από το Α, οπότε έχουμε μπόλικα. Λοιπόν, παίρνω εγώ 10. Έχω βάλει αστεράκι στο όνομά του. Και δεν μπορούμε, βλέπετε, αστεράκι, πριν θα βάλω αστεράκι, για να μην μπορεί να γίνει pull τίποτα. Από εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πού θα σε βολέψουμε σένα, πού θα σε χωρέσουμε. Είσαι και μικρούλης, χωράς εσύ να μπεις κάπου. Μπορεί να το έχω και στο χέρι μου, ναι, μπορώ να το βάλω σε μπάλα αυτό. Για να είμαι σίγουρος ότι θα το έχω, ότι δεν θα μπαγκάρει κάπου. Τα υπόλοιπα όλα λογικά μπορούμε να τα κάνουμε pull από εδώ. Εντάξει, δεν με νοιάζει να πάρω κάτι από την ακτίνα, θέλω να πάω εδώ σε αυτά. Λοιπόν, Crystal Wyvern Gamma, Beta και Alpha. Λοιπόν, θέλω να πάω στο Gamma. Έτσι, έχουμε χρόνο, είναι 90%, ναι. Θέλω να πάω στο Gamma. Λογικά θα μπορέσει να τα κάνει pull, εκτός τα Primal Crystal, όπως σας είπα. Not enough inventory space. Τι εννοείς? Πάμε γρήγορα να τα πάρουμε μόνοι μας. Άμα, ναι, γιατί δεν κάνει pull? Για να τα βάλω αυτά εδώ. Πέρα. Ωραία. Λοιπόν, artifact. Ένα τάλον. Ας ελπίσουμε ότι τα έχω σωστά τα υλικά. Έχει ακόμα 70. Ωραία. Λοιπόν, artifact. Brute, Devious, Immune, Massive, Skylord.
Αλφα Τάλλον και 5 απλά Τάλλον. Ναι, άναψε. Ωραία. Ωραία, πολύ πολύ πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας, πατήστε ένα like και ξεκινάμε. Ωραία. Μέχρι 20 times, ένας παίκτης. Ο γιουτήρανος στο χέρι. Ψιλοωριακό το κόβω. Αν κάποιος... Να, αυτοί οι δύο μπορεί να μην έρθουν. Αν κάποιος δεν έρθει, έχουν tracker όλοι, μπορώ να τους φέρω. Ωραία. Άντε, καλή μας επιτυχία, παιδιά, το πρώτο μας boss. Αχ, το πρώτο μας μποσάκι. Αγχώνομαι λίγο, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Ωραία. Ελπίζω να έρθουν οι Rex, έτσι μην είμαι μόνος μου με τον γιουτήρανο. Ωραία, ήρθανε. Ρίχνω τον γιουτήρανο. Δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλή. Πού είναι το boss, τι... Να δω το boss. Λοιπόν, τι είναι αυτό, γιατί έχω τόσους Rex, γιατί σημαδεύει σε μένα. Λοιπόν, Rex. Σφύριξα. Στα... Δεν τους νοιάζει. Rex. Όχι, μη με πετυχαίνεις. Ωραία, πηγαίνουνε. Να τους κάνω εγώ ένα buff. Ω, τους διώχνει. Πηγαίνετε, ρε. Λοιπόν, buff. Ωραία. Φουφου. Και... Ωραία, damage. Γιατί δεν... Κάνουμε κάτι τώρα, για να σας δω. Ωραία. Το boss, βλέπω το health του. Βλέπω το health του, ναι, δεν... Μη σπρώχνεις, λέμε, μη σπρώχνεις. Ωχ, τρώω damage εδώ που ήρθα. Α, είναι αυτά τα wyvern εδώ, τα περίεργα. Τι είναι αυτό, ένας Rex. Γεια σου, Rex. Εκεί θέλω να πάτε. Αφήστε τα... Πήγε το boss. Ει, hey, πού πας, κατέβα κάτω. Μήπως να κάνω aggressive. Πώς το κάνω. Το έκανα. Ώστε να σκοτώσουν, νομίζω ότι πρέπει να σκοτωθούν τα μωρά wyvern για να... Για να... Ναι, τι να θέλεις. Ένα nest. Πρέπει να σκοτωθούν νομίζω τα μωρά wyvern. Το οποίο δεν έχει μωρά wyvern. Εδώ. Έλα. Σφυράω. Δεν ξέρω γιατί φώναξα. Λοιπόν, ελάτε όλοι. Δεν ξέρω αν ακούτε που σφυρίζω. Ωραία. Εκεί. Πετάξτε κιόλας άμα μπορείτε. Αυτό τώρα θα κάτσει κάπου ή θα είναι... Βαράτε. Ω, το βάρεσα. Ρε, με έχουν στριμώξει. Όχι, δεν με έχουν στριμώξει. Ωραία. Τους έχω όλους follow, μάλλον. Δεν έχουν έρθει όλοι οι Rex, αλλά δεν πειράζει. Για να δω το health τους. Καλά είναι. Ωραία. Δεν πειράζει, ας μην έρθουν όλοι. Λοιπόν, δεν μπορείτε να βαρέσετε. Μα γιατί άραγε. Οπ, κάτι έρχεται. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Πρέπει, ναι, πρέπει να σκοτώσουμε τα μικρά. Ωραία. Ωραία. Νομίζω από τη διαστήρια μου παίζει να μην σας έχω δείξει το γιουτήρανο που έχω. Του έχω δώσει λίγα level στο health, 25.000. Ωραία. Και ναι, και του έχω δώσει και λίγο μίλι. Έχει 810. Και του έχω δώσει και ταχύτητα. Έχει 176. Αυτό. Το boss δεν ξέρω. Δεν ψήνεται να κατέβει. Ναι. Πάρε. Ωραία. Έτσι θα το φάμε. Ξέρεις τι, σταμάτα το follow. Έχεις ίδια κατάδυση. Ωραία. Ωραία. Ρε βαράει. Καλά εδώ. Καλά. Πάρτε ένα buff. Να είστε έτσι παφαρισμένοι, ωραίοι. Έχουμε 26 λεπτά, πρέπει να κατέβηκε, παιδιά, κατέβηκε. Τρεχάτε. Δεν κατέβηκε. Έρχονται minions. Ωραία. Για πάμε στα minions. Να κάνουμε ένα aggressive. Μήπως βοηθήσει. Ωραία. Πάρτε κι άλλο ένα buff. Δεν ξέρω. Εγώ υποτίθεται είμαι εδώ για να σας μπαφάρω, αλλά δεν κάνω τίποτα. Κάθομαι. Αλλά ναι. Μπράβο, έτσι τα μικρά. Πάτε τα. 15 minutes later. Ο προσγειώθηκε. Πάμε, παιδιά. Βαράτε βιολιτζίδες. Όχι, μη σας γιώχνει.
Παράτε, παράτε. Και αυτά τα μικρά βουκλάκια θα γεννηθούν κάποια στιγμή τέτοια. Μεγάλη. Όχι, έφυγε. Τόσο λίγο κράτησε. Ρε, περίμενα τόση ώρα για να κατέβει. Και έφυγε τόσο γρήγορα. Πήγε από εκεί, πήγε από εκεί, πήγε από εκεί. Πήγε από εκεί. Τρέχετε, τρέχετε. Όσο όποιος με προσπερνάει τον παθάρω. Τρέχετε. Μπράβο. Εκεί όλοι. Εσύ τι κάνεις εκεί. Δεν πειράζει, παλεύουμε κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι. Παιδιά, κοντεύει, 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 κοντεύει. Ναι, 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 ένα hit, ένα hit, ένα hit, ένα hit. Ένα hit. Ένα hit. Θα το κάνω εγώ. Όχι. Λοιπόν, passive, θα το κάνω εγώ. Δεν ξέρετε εσείς. Πάρτα. Όχι. Πόσο health έχει. Ωραία, ένα hit, ένα hit, ένα hit, ένα hit. Ένα hit. Έλα από εδώ σε μένα, έλα από εδώ σε μένα, έλα από εδώ. Όχι, μην το πάρει. Ό, το πήρε. Ρίξει το kill, δεν πειράζει. Και ψοφάνε και τα minions, έτσι. Λοιπόν, έχει κάτι μέσα του που να το θέλω. Δεν έχει τίποτα. Τα πήρε ο Rex. Για να δούμε. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω. Α, έχω φτερά. Ωραία. Εσύ το πήρε το kill. Ένα εδώ. Ωoo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 o
Θα προσπαθήσω να βάλω όλα μου τα ζώα σε μπάλα, γιατί δεν εμπιστεύω με το παιχνίδι ότι θα μου τα φέρει πίσω. Όλα. Όλα λέω. Τουλάχιστον όσο πιο πολλά μπορώ. Δεν έχουν τίποτα τα inventory τους, άδεια είναι. Ωραία. Ωραία. Τώρα δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Δεν ξέρω. Ωραία, και θα περιμένουμε και θα ελπίζουμε ότι το παιχνίδι θα μας κάνει teleport πίσω στο σπίτι μας. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια θα έλεγα. Ωραία. Ωραία. Και είναι και αυτοί εδώ που τελικά δεν ήρθαν καν στην αρένα. Ένας, δύο, τρεις. Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει, μια χαρούλα. Άρα από τους 14 πήραμε τους 11, αν κατάλαβα καλά. Και πάλι άνετα βγήκε. Δεν ήταν θέμα damage. Το ότι αργήσαμε ήταν ότι πέταγε συνέχεια γύρω γύρω. Λοιπόν, πήραμε το τρόφι για το Wyvern Queen τρόφι. Αλλά λέει γκάμα, Crystal Wyvern, ναι, είναι γκάμα. Και πήραμε ένα blueprint για tech rifle. Ναι. Τρεις φορές μπορούμε να το κάνουμε craft μόνο. Κοστίζει 240 element. Εντάξει, λοιπόν, πήραμε 100 element. Και για να δούμε τώρα από engrams. Έχουμε ξεκλειδώσει όλα αυτά. Δεν έχουμε το transmitter ακόμα. Νομίζω ξεκλειδώνει στο α το transmitter. Και το force field είναι εδώ δίπλα. Έχουμε σχεδόν όλα όσα είναι σχετικά με το χτίσιμο. Από ό,τι βλέπω. Generator θα φτιάξουμε οπωσδήποτε. Feeding trough, foundations. Δεν θέλουμε να χτίσουμε κάτι με tech γιατί δεν ταιριάζει στη βάση μας. Σπαθή, ασπίδα, ρούχα, από ρούχα μόνο καπέλο, γάντια και παντελόνι από ό,τι βλέπω. Ναι, μπλούζα, όχι, παπούτσια, όχι. Ναι, tech rifle, ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Α, tech rifle είναι, μπράβο, γιατί πρέπει να έχουμε το engram για να κραφτάρουμε το blueprint, οπότε είναι λογικό να στο δίνει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχει πέρασει πάρα πολύ ώρα στο βίντεο. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει, θα προσπαθήσω να το συμπιέσω λιγάκι, αλλά όπως και να έχει, ήταν μεγάλη η μάχη με το boss, κράτησε πολλή ώρα. Πολύ ωραία ήταν όμως, εμένα μ' άρεσε, χάρηκα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο live stream που θα γίνει σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα πάμε στο beta και ίσως και στο α, ή μπορεί να πάμε κατευθείαν στο α, μια και έξω να ξεπερδεύουμε. Επίσης θα φτιάξουμε tech replicator και θα φτιάξουμε... ό,τι μπορούμε από αυτά εδώ. Εντάξει, δεν έχει νόημα να φτιάξουμε κάτι από αυτά. Feeding trough θα φτιάξουμε, generator, replicator και αυτά. Tech ρούχα δεν θέλω γιατί δεν έχουν armor. Έχουν 180 νομίζω. Ναι, έχω πολύ καλύτερα. Πολύ λέω, δεν ξέρω. Ναι, και θέλω να πάω και στα άλλα boss για να ξεκλειδώσω και τα άλλα τα καλά πράγματα. Και επίσης έχουμε και τα... και τα αλφα ταφτεκ, τα οποία πρέπει να είναι κάπου εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκλειδώσει κάποιο αλφα ταφτεκ. Δεν μου τα δείχνει. Καμιά φορά για τα αλφα ταφτεκ θέλει, για τα τεκ συγκεκριμένα δηλαδή, θέλει fast travel. Για fast travel θέλει δύο κρεβάτια. Άρα παίρνουμε άλλο ένα κρεβάτι.
Το βάζουμε εδώ δίπλα. Και κάνουμε fast travel από εδώ εκεί. Δεν θα πάμε πολύ μακριά, εδώ δίπλα θα είμαστε πάλι. Τα πράγματά μας πέφτουν σε σακουλάκι. Κλικ, να το άκουσες τον ήχο. Τα ξεκλείδωσε όλα, λοιπόν. Εδώ. Και τώρα έχουμε ξεκλειδώσει και τα υπόλοιπα. Αλφα ταφ. Τεκ. Δεν ξέρω αν βοηθάει η αναζήτηση που έκανα. Ωραία, έχουμε όλα αυτά από ό,τι φαίνεται. Τα οποία, εντάξει, να tech light. Μπορεί να βάλω κανένα φως. Condenser, replicator. Τα ίδια είναι πάνω κάτω. Τα ίδια, δεν έχει κάποια διαφορά. Ναι, αυτό είναι και gas collector, δεν μας χρειάζεται πλέον. Α, πήγα και θυμάστε που είχαμε βάλει κάτι gas collectors κάτω από μια θάλασσα. Κάτω από ένα νερό. Πήγα εγώ και τόσο κάμερας και τα μάζεψα. Και είχε λίγα μέσα. Είχε λίγα μέσα, ναι, τέλος πάντων, άλλο αυτό. Να βάλουμε τα ρούχα, με βλέπετε έτσι γυμνούλη. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Και άντε πάμε να δούμε τι έχει ακτίνα. Πάμε να δούμε τι έχει το δωράκι. Ωραία ήτανε, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχεις? Έχεις βλακίες. Αλλά δεν πειράζει, θα σε πάρω. Λοιπόν, κάντε ένα πάρα πολύ δυνατό like αν σας άρεσε το βίντεο. Γιατί δεν μου αρέσει να είμαι μασκοφόρος, περίμενα. Εδώ και εδώ. Subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι. Κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο ή στο live αν έρθετε σήμερα στις 3. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!